Έχω τελειώσει την και ολοκληρώσει την κατασκευή του ιστού. Εδώ κάτω που βλέπετε είναι η βάση ανακλινόμενη που ξαπλώνει στο κάτω και το μοτέρ που γυρίζει όλο το σύστημα. Εδώ είναι το τηλεχειριστήριο που ανεποκατεβαίνει από εδώ από την ταράτσα και τώρα θα του δώσω μία να πάει up. Τώρα αρχίζει και ανεβαίνει κεραία. Φεύγει από το τρίγωνο εδώ τις ροδέλες που είναι το στήριγμα για τις αντιρρίδες, αλλά επιτρέπει να περιστρέφεται και ο τετράγωνος ιστός, διότι στο κάτω μέρος υπάρχει μια βίδα περαστή και στηρίζει ένα τετράγωνο, βλέπετε, αν βλέπετε, με αποτέλεσμα να μπορεί να περιστρέφεται όλος ο ιστός. Βλέπετε, σιγά σιγά ανεβαίνει. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω, να ανέβει πύρος και τα λέμε. Εδώ είναι οι βίδες περαστές που όταν έρθει κάθετο ο ιστός φύγει, και από την πίσω μεριά που θα δείτε, sorry για τα κουνήματα, είναι ο μετεσές. Και εδώ αυτό το βαρούλκο βάρκας, το μεγάλο, του δίνω κίνηση από την κάτω μεριά, το κάτω γρανάζι, για να μη ζορίζεται το μοτέρ και αν πηγαίνει αργά. Κάνει περίπου 3 λεπτά για να ανέβει στην κορφή και 3 να κατέβει. Κοντεύει να φτάσει. Ωραίος ουρανός με πολλά σύννεφα. Εδώ υπάρχει ένα σκηνή με αυτό το μικρό βάρος και τον τροχαλία. Όσο ανεβαίνει, τραβάει. Έχουμε λίγο περιθώριο. Οπότε βλέπετε, έχει τεντώσει το καλώδιο πάνω. Δημιουργεί ένα βέ εδώ, με το κάτω μέρος. Και εδώ πέρα έρχεται κάτω από εδώ, από αυτό το κουτί, το τενεκέ, υπάρχει το κουτί με τις ρελέδες που έρχονται όλοι κάθοδοι εδώ, βλέπετε τι γίνεται, και κατεβαίνει ένας μοναδικός κάτω. Με το κοντρόλ από κάτω επιλέγουμε ρελέ και κεραία. Αυτό το λουτουνάκι εδώ λοιπόν διακόπτει πάνω κάτω, ενεργοποιεί ρελέδες κάτω στο σακ και βάζει το μοτέρ μπρος πίσω, μάλλον συγγνώμη, πάνω κάτω.
φορώ τώρα σε έναν το πάνω. Είναι ζυγισμένος και δουλεύει μια χαρά. Αυτός ο ρότορας, ο G600, δεν θυμάμαι και έχει φύγει η πινακίδα, τον έχω χρόνια. Είναι διαφορετικός από ότι το control κάτω, αλλά δουλεύει ακριβώς το ίδιο. Εδώ έχω βγάλει μια αναμονή με αυτό το καλώδιο για ένα τερματικό απάνω που είναι στην κορφή, αλλά δεν φαίνεται τώρα. Δεν χρειάζεται όμως, γιατί βλέπω που είναι το σημείο και το σταματάω μόνος μου. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Εδώ υπάρχει και μία κόντινα, και αυτό είναι ιστό, γιατί να μην βρίσκει όταν είναι τελείως χαμηλωμένη και ρεα. Και επίσης κόντινα και τον ιστό της τηλεόρασης, και έτσι και χαμηλά να είμαι, δεν βρίσκει. Αυτή είναι μία Delta Loop για τα 15 μέτρα που έχει ένα μπαλούν 2x1 και σε έχει σε όλη την πάντα 0 στάσιμα, δουλεύει άριστα. Εδώ πιο πέρα είναι μία 5-10 της Diamond στη γωνία, κάμερες, και εδώ μπροστά σουτ είναι ο ιστός. Έχουμε ησυχία από αέρα. Ο ιστός που είναι το long wire, το μακρύ σύρμα, το οποίο πάει και δένεται απέναντι σε αυτό το σπίτι εδώ, το μεγάλο. Δεν είναι πολύ το ύψος εκεί που τερματίζει, είναι γύρω στα 5 μέτρα, στη μάντρα το δένω. Αλλά πάει καλά. Εδώ από κάτω κρύβεται. Έχω και πλαστικό, δεν είναι μπετόνι. Με πλήρη στεγανοποίηση για τα νερά και τον ήλιο, είναι το κάμπλα του Στέφανου, το μεγάλο. Και από εδώ φεύγει το σύρμα. Πάει στο μολοτήρα. Δεν ξέρω αν θέλετε, εγώ το βλέπω βέβαια. Και πάει απέναντι. Εδώ είναι ο άλλος ιστός, στιβαρός κάτω, πολύ δυνατός, 90 χιλιοστά, και πάνω είναι, αυτά είναι περίπου 5 μέτρα και είναι κι άλλα 6 μέτρα, 7 το υπόλοιπο, από αλουμίνιο, 50 χιλιοστά, παχύ, 2-2,5 χιλιοστά, και στην κορφή δένονται στα ράουλα εκεί πάνω οι δύο κεραίες. Η εξαριστερό που δεν φαίνεται είναι η κεραία για τα 80 μέτρα, και μπροστά δεξιά και αριστερά του ιστού, αν φαίνεται το μονοτυράκι εδώ κάτω, νομίζω είναι για τα 40 μέτρα. Βλέπετε πως τραβάω τα καλώδια με το βάρος, το βαρούκο. Αυτό είναι μια πατέντα του φίλου μου του Κώστα, του SVN Golf Romeo Delta. Ξέχασα για το Golf Sign του Κώστα. Όχι, Golf Sierra Delta, ναι, Κώστα. Οπ, και ο ήλιος. Κρύβεται τώρα πίσω από την ιστό. Ολοκληρώθηκε η δουλειά και όλα είναι εντάξει. Έχω και τη σκάλα εδώ, γιατί έκανα κάτι δουλίτσες. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν φυσάει αέρας, αυτός ο ρότορας μπορεί και περιστρέφεται, αν βάζει δύναμη εδώ δηλαδή, γυρίζει και πάει, βρίσκει τη θέση που αρμόζει, ώστε η κεραία στο σημείο που την πάει ο αέρας να έχει το μικρότερο ζόρισμα. Βέβαια έχω και τερματικά εδώ αν χρειαστεί. Και επίσης έχω και δύο σκοινιά. Εδώ έχω μια πλήρη περιγραφή. Αυτό εδώ
βρει την κορφή και είναι δεμένο το πρόχειρο και ένα απέναντι, εδώ έχουμε τον βορρά και εδώ είναι ο νότος και είναι δεμένα πάνω στην κορφή και για ώρα ανάγκης, αν τίποτα έχουμε καμιά τρελή κακοκαιρία, μπορεί να στηρίξουμε και να κατεβάσουμε τη γεραία κάτω εδώ στα 3 μέτρα και να δέσω και από εκεί στον ιστό αναλόγως βορρά νότο ή λίγο δεξιά αριστερά για να νιώθουμε πιο ασφαλείς. Τελείως. Δεντ. Σας αρέσει το 12βολτο μοτεράκι? Την πάει σφαίρα του έκανα και ένα σέρβις μέσα, καθάρισμα συλλέκτης, γράσο, πάει σφαίρα. Συγγνώμη που κουνιέται, το βάλα λίγο σε μαγένθηση για να δείτε τις ροδέλες. Τις πάρω και από λίγο μακριά. Sorry για το κουνιμά. Αυτό είναι. That's it. Bye bye, Madil Kunai. Ξέχασα να σας πω και εδώ κάτω η βάση έχει ως εξής. Κάτω χαμηλά είναι μια γωνιά δεκάρα που είναι κολλημένη εσωτερικά σε μπετόβεργες και επάνω είναι οι τέσσερις μπάλες της γωνίας, αυτά τα λάστικα που είναι για τους κραδασμούς και πάνω εκεί είναι η λαπάτσα που στηρίζεται όλη η κολόνα και έτσι δεν έχω προβλήματα από τον αέρα. Εδώ βλέπετε, κάτσε να πάω λίγο πιο πίσω. Το ποτήρι αυτό με τη βάση πάνω μπαίνει στο κάτω άξονα σε αυτό. Είναι τορνιδισμένο τέλειο, έχει γράσο μέσα και δουλεύει τέλεια σαν ρουλεμάν. Αλλά με πολύ στιβαρότητα. Σας δείχνω λεπτομέρειες που τυχόν θέλει κάποιος να βοηθηθεί.